προτεραιότητά μας είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση του Team Βουκαστά. Αυτά δήλωσε από την Αμφίπολη ο Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, υποψήφιος βουλευτής νομού Σερών της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Χατζηβασιλείου επισκέφθηκε τη Μεσολακιά, την Αμφίπολη, τα Κερδίλια, το Δραβίσκο και το Μαυρόλοφο, όπου συνάντησε κατοίκους των περιοχών, άκουσε τους προβληματισμούς τους και τα ζητήματα που τους απασχολούν και παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι πάντως ανεξαιρέτως μίλησαν για την ανάγκη να δοθεί στον Team Βουκαστά η θέση που του αξίζει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υποτίμησε αυτή τη σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην περιοχή μας και οδήγησε τον Team Βουκαστά σε απαξίωση. Για τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί προτεραιότητα η προστασία και η αξιοποίηση του μεγαλειώδους αυτού μνημείου και θα εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Team Βουκαστά, εκτός από την υψηλή αρχαιολογική και ιστορική του αξία, αποτελεί και μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία για τις Σέρες. Δεν θα αφήσουμε άλλο πολύτιμο χρόνο να χαθεί, δήλωσε ο Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Στο μεταξύ, το πρωί της Τρίτης, ο υποψήφιος βουλευτής επισκέφθηκε το Δασαρχείο Σερών, όπου συνομίλησε με τους εργαζόμενους και εξήρε τον άρτιο τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας. Σήμερα, από το πρωί, ο κ. Χατζηβασιλείου συνέχισε την περιοδία του σε Μοναστηράκη, Σιδηροχώρη, Σταυροδρόμη, Ροδόπολη, ενώ το απόγευμα επισκέφθηκε Κορμίστα, Ηλιοκόμη, Νέα Μπάφρα, Συμβολή και Πρώτη.